Ναι, πάτησα κάτι και συγγνώμη, με Όχι, Έλλη μου, πέταξε. δεν πάτησες. Είναι οκ. Okay. Απλά Α, είναι με η φωτιά. πέταξε, μου έβγαλε το. Ναι. Είναι Με έβγαλε ειδοποίηση. σε άλλο slide. Okay. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε για το περιεχόμενο. Ωραία. Το περιεχόμενο των σχεδίων δεδομένων αφορά διάφορα στάδια, όπως είδαμε, και μέσα σε αυτά τα στάδια βρίσκουμε διάφορες έννοιες που πρέπει να αναφερθούν και να δείξουμε πώς εμείς τις έχουμε ενσωματώσει στην ερευνητική μας πρακτική. Μία έννοια είναι λοιπόν τα μεταδεδομένα, όπου είναι δεδομένα για τα δεδομένα μας. Είναι συμπληρωματικά αρχεία τα οποία περιγράφουν τα δεδομένα μας. Αν δηλαδή μάλλον έχουμε δει όλοι μεταδεδομένα, να το θέσω διαφορετικά, αν βγάλουμε μια φωτογραφία στο κινητό μας και μετά πάμε στις ρυθμίσεις και κοιτάξουμε τη φωτογραφία, πάμε στις ρυθμίσεις και κοιτάξουμε τα settings της φωτογραφίας, οι περισσότερες πληροφορίες, θα δούμε κάποιες πληροφορίες. Έξτρα πληροφορίες, δηλαδή την ημερομηνία που έχουμε βγάλει τη φωτογραφία, το πώς ήταν το φως, ας πούμε, διάφορες πληροφορίες που περιγράφουν στην ουσία τη φωτογραφία και δεν είναι η ίδια η φωτογραφία. Αυτά λοιπόν ήταν με τα δεδομένα, τώρα στην πιο μη ερευνητική, ας πούμε, εξήγηση που μόλις έδωσα. Και αυτά πρέπει να δείξουμε, πρέπει να υπάρχουν πάντα τέτοιες περιγραφές με τα δεδομένα, γιατί πρέπει πάντα τα δεδομένα μας, το σύνολο δεδομένων μας να έχουν και ένα αρχείο με τα δεδομένα που να περιγράφουν τα δεδομένα αυτά. Μία άλλη έννοια είναι από των αποθετηρίων, τα repositories, που είναι χώροι στους οποίους, οι οποίοι μάλλον ενσωματώνουν καλές πρακτικές και fair πρακτικές, οπότε βοηθούν στη φερικοποίηση των δεδομένων, στο να γίνουν δηλαδή τα δεδομένα μας fair. Και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή για τη δημοσίευση των δεδομένων μας. Υπάρχουν σε διάφορους οργανισμούς, μπορεί να έχουμε ένα αποθετήριο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, για παράδειγμα, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ένα αποθετήριο τέτοιο για literature, όχι για δεδομένα, αλλά για άλλους σκοπούς. Γενικά τα αποθετήρια μπορούν να έχουν διάφορους σκοπούς, είτε να είναι για, όπως βλέπουμε εδώ, δεδομένα, είτε για λογισμικό. Έχουμε το Software Heritage, για παράδειγμα, που είναι ένα αποθετήριο που κρατάει αρχεία λογισμικού. Το Zenodo, για παράδειγμα, για τα αποθετήρια δεδομένων και ούτω καθεξής. Για κατάθεση της ερευνητικής παραγωγής. Ναι. Ευχαριστώ, Αναστασία. Μετά, έννοιες όπως controlled vocabularies είναι επίσης σημαντικές και πρέπει να περιγραφούν επίσης σε ένα σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε δημιουργήσει ένα λογισμικό ή μια υπηρεσία, θα πρέπει να έχουμε σίγουρα συμπεριλάβει πρότυπα τέτοια vocabularies, ταξονομίες, πρότυπες ταξονομίες, λεξικά, θησαυρούς, πράγματα τα οποία, εργαλεία τα οποία βοηθούν στην πρότυπη περιγραφή και τεκμηρίωση της πληροφορίας που εισάγουμε σε συστήματα, για παράδειγμα, που δημιουργούμε, ή υπηρεσίες που δημιουργούμε. Μετά έχουμε τις έννοιες των μόνιμων αναγνωριστικών, οι αλλιώς persistent identifiers, οι οποίες βοηθούν στην καλύτερη αναζήτηση και εξερεύνηση της πληροφορίας και πρόσβαση στην πληροφορία, συγγνώμη.
Τα PIDs υπάρχουν διάφορα συστήματα που προσφέρουν αυτά τα μόνιμα αναγνωριστικά. Έχουμε το ORCID που προσφέρει μόνιμα αναγνωριστικά. Τα μόνιμα αναγνωριστικά είναι ταυτότητα ενός αρχείου ή και ενός ερευνητή. Έτσι, το ORCID, για παράδειγμα, μου δίνει μια ταυτότητα σαν ερευνήτρια να μπορώ να χρησιμοποιώ όποτε παράγω, οπότε δημοσιεύω, ας πούμε, ένα άρθρο. Άλλα τέτοια μόνιμα αναγνωριστικά είναι το DOI, Digital Object Identifier, που βλέπουμε ότι μπορούμε, που έχουμε σε διάφορες δημοσιεύσεις άρθρων, και άλλα. Και άλλες έννοιες που αφορούν στο περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης δεδομένων είναι των αδειών χρήσης που δίνουμε εμείς τα δεδομένα μας, προκειμένου να καταστήσουμε έτσι πιο, να επικοινωνήσουμε πώς εμείς θέλουμε η δική μας παραγωγή, το σύνολο αυτών των δεδομένων που έχουμε παράξει, να χρησιμοποιηθεί από άλλους, από τρίτους. Είτε συναδέλφους που ίσως δεν εργάζονται στο έργο μαζί μας, είτε ανθρώπους από την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα, τους οποίους δεν γνωρίζουμε, αλλά να και ένας ωραίος τρόπος να έχουμε νέες συνεργασίες. Υπάρχουν διαφορετικά είδη αδειών. Κάποιες είναι πιο permissive, πιο ανοιχτές. Κάποιες είναι πιο κλειστές. Ανοιχτές με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να, αν βρει τα σύνολα δεδομένων μας, να το χρησιμοποιήσει, αλλά μόνο με τον ίδιο τρόπο όπως την έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς, και άρα βάζουμε κάποιους περιορισμούς, ή μπορεί να το βρει και να το χρησιμοποιήσει όπου θέλει και όπως θέλει στη δική του έρευνα, άρα δεν βάζουμε κανένα περιορισμό. Τέτοιες άδειες χρήσης είναι η Creative Commons, για παράδειγμα, και εκεί βλέπουμε ότι στο επίπεδο του ορίζοντα Ευρώπη προωθείται το Creative Commons, η άδεια χρήσης Creative Commons by, CC BY, όπου είναι η άδεια με την οποία αν εγώ δω ότι ένα δεδομένο έχει αυτή την άδεια, μπορώ να το χρησιμοποιήσω με την προϋπόθεση ότι δημιουργώ μια αναφορά στο δημιουργό ή στους δημιουργούς αυτού του συνολικού δεδομένου. Αυτή είναι η προϋπόθεση, το attribution. Και όλα τα σύνολα δεδομένων που παράγουμε πρέπει να έχουν license και να βρίσκονται σε ένα αποθετήριο και γενικά να ακολουθούν όλα αυτά που είδαμε πριν. Ωστόσο, τα DMPs, μάλλον τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων, είναι μόνο για τα δεδομένα. Νομίζω είχα ένα spoiler στην αρχή. Όχι, σε κάποιο προηγούμενο slides. Δεν είναι μόνο για δεδομένα. Βλέπουμε κιόλας ότι στην ορίζοντα Ευρώπη υπάρχει. Φυσικά, η έμφαση είναι στα δεδομένα, γι' αυτό και λέγεται σχέδιο χρήσης δεδομένων. Ωστόσο, ξεκινάμε σιγά σιγά και επεκτηνόμαστε, γιατί βλέπουμε ότι τα δεδομένα δεν είναι μόνο αυτά τα οποία παράγονται σε ένα έργο, είναι και λογισμικό, είναι και άλλα πράγματα, τα πρωτόκολλα, ας πούμε, είναι άλλα πράγματα τα οποία βοηθούν σε διαφορετικές διαδικασίες τα δεδομένα, είτε για παράδειγμα το λογισμικό, που πια είναι εξάρτηση με τα δεδομένα. Το λογισμικό μπορεί να έχει παραχθεί για να αναλύσει αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα. Άρα θα χρειαστούμε να δείξουμε αυτή τη σχέση και πώς το ένα εξαρτάται με το άλλο. Και θα πρέπει να περιγράψουμε και το λογισμικό μέσα στο σχέδιο χείρισης δεδομένων. Το ίδιο συμβαίνει για ένα πρωτόκολλο, για παράδειγμα, που ίσως έχουμε δημιουργήσει για την, πώς το λένε, για την, δημοσι... για την, το exchange, συγγνώμη, για να μεταφέρουμε δεδομένα από ένα σύστημα σε ένα άλλο, για παράδειγμα. Έτσι. Και αυτό το πρωτόκολλο θα πρέπει να περιγραφεί μέσα στο σχέδιο χείρισης δεδομένων. Δηλαδή, ό,τι αφορά όχι μόνο τα δεδομένα και τα fair δεδομένα που είδαμε πριν, αλλά και εξαρτήσεις των δεδομένων, βλέπουμε ότι υπάρχουν μέσα στα, περιγράφονται μέσα στα DMPs.
Τώρα, προκειμένου να βοηθηθούμε σαν ερευνητές, στην καλύτερη περιγραφή και συγγραφή μάλλον ενός σχεδίου διαχείρισης δεδομένων, υπάρχει έννοια των πρότυπων δεδομένων, των DMP templates, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορους οργανισμούς που είδαμε πριν, χρηματοδοτικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκούς και συγγνωμερευτικούς οργανισμούς που έχουν απαιτήσεις έτσι, για DMPs. Και ένα template στην ουσία βοηθάει στην καλύτερη συμπλήρωση του περιεχομένου που είδαμε πριν, με βάση την κείμενη πολιτική. Δηλαδή, αν εμένα το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά έχει μια πολιτική α για τη διαχείριση δεδομένων, ή το RDM που λέμε, Risk Data Management, τότε εγώ θα, το template που θα μου έχει δώσει θα βοηθάει στο να απαντηθεί και να υλοποιηθεί καλύτερα αυτή η πολιτική. Γι' αυτό και υπάρχουν διαφορετικά templates με βάση λοιπόν τις διαφορετικές πολιτικές και ανάγκες που υπάρχουν ανά οργανισμούς. Το template λοιπόν βοηθάει γιατί είναι ένα πρότυπο, μια πιο δομημένη μορφή με ερωτήσεις, με καθοδήγηση, instructions του τι να προσθέσω, τι να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Και έτσι γίνεται καλύτερη η κατανόηση του περιεχομένου που θέλουμε να βάλουμε μέσα. Τώρα, πώς το Άρκος βοηθάει. Βοηθάει σε διαφορετικά επίπεδα. Βοηθάει και την ερευνητική κοινότητα να φτιάξει αυτά τα δεδομένα, συγγνώμη, τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων, τα DMPs, αλλά και, όπως είδαμε πριν, τους οργανισμούς αυτούς που παρέχουν την υποστήριξη στην ερευνητική διαδικασία, όπως είναι οι βιβλιοθήκες, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί, οι data stewards, που δεν έχουμε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο, αλλά γενικότερα υπάρχει σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι που υποστηρίζουν τις ερευνητές και τις ερευνητές στην διαχείριση των δεδομένων τους. Οπότε υπάρχουν διαφορετικά, βλέπουμε, επίπεδα που υποστηρίζει το Argos τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων. Για την ερευνητική κοινότητα, έχει μια συλλογή από templates, από πρότυπα, σχέδια διαχείρισης δεδομένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βοηθάει στο να φτιάξουμε ένα fair σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και να έχουμε τις διασυνδέσεις αυτές που χρειάζεται τα δεδομένα μας να δείξουμε τις διασυνδέσεις που είπαμε πριν, το δεδομένο σε ποιο αποθετήριο βρίσκεται, με ποια δημοσίευση συνδέεται, με ποιο ίσως λογισμικό συνδέεται. Και φυσικά είναι ένα εργαλείο το οποίο εξελίσσεται συνέχεια και κυρίως όσον αφορά την συνεργασία. Οπότε μπορούμε να το μοιραστούμε, μπορούμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε σχέδιο διαχείρισης δεδομένων και να κάνουμε invite, να προσκαλέσουμε και άλλους συνεργάτες μας για να φτιάξουμε μαζί αυτό το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων. Για τους διαχειριστές αυτού του εργαλείου μπορούν να φτιάξουν και να παράγουν τα δικά τους templates, τα δικά τους πρότυπα, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική που έχουν στον οργανισμό και μπορούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα του πώς αυτά τα σχέδια διαχείρισης δεδομένων διαμοιράζονται, ποιες επιστήμες αφορούν και διάφορα τέτοια πληροφόρηση που βοηθάει στην καλύτερη παρατήρηση της εξέλιξης των DMPs. Ανέφερα ότι το Argos βοηθάει στην παραγωγή Fair DMPs. Το πώς το κάνει αυτό το βλέπουμε εδώ. Δηλαδή, το DMP που παράγουμε στο Argos
Θα είναι, εφόσον το δημοσιεύσουμε, είναι εξερευνήσιμο στο Open Explore, στο Discovery Portal του Opener, στην πύλη αναζήτησης του Opener, λοιπόν, η οποία έχει εκατομμύρια αποτελέσματα, ερευνητικά αποτελέσματα, κυριολεκτικά. Μετά, είναι άρα ένα μέρος, ένα ερευνητικό αποτέλεσμα είναι και τα DMPs του Argos και μπορούμε να τα βρούμε εκεί και τις διασυνδέσεις με τα άλλα, με δεδομένα και άλλα αποτελέσματα. Είναι προσβάσιμα γιατί κάθε σχέδιο χείρισης δεδομένων έχει ένα δικό του, μια δική του ταυτότητα, έχει ένα DMP ID, όπως λέγεται. Και πέρα από αυτό, βοηθάει στην αναφορά σε άλλα PIDs, σε άλλα μόνιμα αναγνωριστικά, όταν προσθέτουμε DOIs για τα δεδομένα που περιγράφουμε και όταν προσθέτουμε το δικό μας το ORCID σαν ερευνητές όταν γράφουμε αυτό το σχέδιο χείρισης δεδομένων, όπως θα κάναμε με οποιοδήποτε άλλο αποθετήριο ή πλατφόρμα δημοσίευσης που μας ζητείτε να βάλουμε το ORCID μας για να συνδεθεί μετά στο ORCID μας η δημοσίευση αυτή και να την έχουμε σαν παρακαταθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας μέσα στο ORCID. Είναι διαλειτουργικά τα DMPs του Argos, διότι ενσωματώνουν ένα πρότυπο το οποίο είναι για την διαλειτουργικότητα των DMPs, των σχεδίων χείρισης δεδομένων και τη βέλτιστη επικοινωνία και διαμοιρασμό τους. Είναι επαναχρησιμοποιήσιμα γιατί δίνουμε licenses, δίνουμε άδειες χρήσης στα DMPs, οπότε όταν ξεκινάμε να γράφουμε το DMP μας στο Argos, μας ζητείτε να βάλουμε και μια άδεια χρήσης, αν το βρει κάποιος, να ξέρουμε πώς θέλουμε, να έχουμε ορίσει εμείς τις προϋποθέσεις με τις οποίες θέλουμε οι υπόλοιποι να το χρησιμοποιήσουν. Είναι living document που λέγαμε πριν, γιατί δίνει τη δυνατότητα να πατήσουμε πάνω σε προηγούμενη έκδοση και να φτιάξουμε καινούργια έκδοση και υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ αυτών των νέων εκδόσεων των DMPs, οπότε έχουμε το history της διαδικασίας αυτής και των διαφορετικών εκδόσεων. Και τελικά διαφυλάσσεται στο Zenodo, γιατί αυτή είναι η υπηρεσία η οποία μας βοηθάει στη δημοσίευση των DMPs. Το Argos είναι μια υπηρεσία του Opener και άρα διασυνδέεται με άλλες υπηρεσίες του Opener. Το Zenodo είναι επίσης μια υπηρεσία του Opener, άρα αυτή χρησιμοποιούμε για να καταθέσουμε και να διαφυλάξουμε το σχέδιο χείρισης δεδομένων μας. Σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε ακόμα περισσότερο να δείξουμε του χρόνου που θα ξανακάνουμε ένα τέτοιο webinar, αλλά ας πω δύο λόγια για αυτά που έχουμε ήδη σήμερα. Γιατί ένας σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε γενικότερα να γίνει πιο εύκολη η συγγραφή ενός σχεδίου χείρισης δεδομένων. Και άρα για να το κάνουμε αυτό, εισάγουμε αυτοματοποιήσεις. Αυτοματοποίηση στο επίπεδο της συγγραφής ενός σχεδίου χείρισης δεδομένων, όπου μπορώ εγώ να ψάξω σε ένα πεδίο που υπάρχει μέσα στο πρότυπο που γράφω το περιεχόμενό μου, μέσα στο πρότυπο διαχείρισης δεδομένων, ψάχνω και κατευθείαν μου φέρνει πληροφορία από εξωτερική πηγή και μου την προσθέτει εκεί όπου θα έπρεπε να βρίσκεται μέσα στις διαφορετικές ερωτήσεις που έχει ένα πρότυπο. Επίσης, μπορώ να ψάξω διάφορες πηγές εξωτερικές χωρίς να φύγω από το Argos και να τις φέρω, όπως είδαμε πριν, και να κάνω πολύ γρήγορα μια δημοσίευση του σχεδίου δεδομένου μου στο Zenodo με ένα κλικ. Όπως ανέφερα, δεν κοιτάμε μόνο τα δεδομένα, αλλά κοιτάμε γενικότερα την καλύτερη διαχείριση όλων των αποτελεσμάτων ενός έργου, ερευνητικών αποτελεσμάτων ενός έργου, έτσι.
Και έχουμε εισάγει διαφορετικές έννοιες για να μπορέσουμε να... Συγγνώμη. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, να ξεφύγουμε δηλαδή από την έννοια μόνο του DMP που είναι όλα για τα πάντα, όλα για τα δεδομένα και να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο που βλέπουμε ότι προς τα εκεί κυμαίνεται κιόλας η ερευνητική κοινότητα. Άρα βλέπουμε ότι άρα στο Argos έχουμε εισάγει την έννοια του blueprint. Το blueprint δηλαδή είναι στην ουσία ένα DMP, αλλά δεν είναι μόνο για δεδομένα, είναι και για software, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε τα software management plans, για παράδειγμα, που είναι πολύ εξειδικευμένες οι ερωτήσεις τους για λογισμικό. Άρα μπορούμε να έχουμε μέσα σε ένα blueprint και ένα DMP και ένα software management plan, να έχουμε μέσα έννοιες όπως η πολιτική του οργανισμού, όπως ένα report για ethics, για την ηθική δεοντολογία και συγκεκριμένες ερωτήσεις και πολιτικές που ακολουθούνται γύρω από αυτό και ούτω καθεξής. Άρα το blueprint για εμάς είναι το νέο DMP, το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά σε μεγαλύτερη έκταση στο Argos. Έχουμε διαφορετικούς τύπους που βοηθούν να οριστεί το περιεχόμενο το οποίο προστίθεται μέσα στο Argos, όπως είδαμε τύπους τέτοιων αποτελεσμάτων είναι τα δεδομένα, είναι το λογισμικό, είναι πολιτικές, είναι τα workflows, τρόπες εργασίας και ούτω καθεξής. Και έχουμε φυσικά και τα templates, τα οποία είναι τα πρότυπα που χρησιμοποιούμε και έχουν τις ερωτήσεις, το guidance, την καθοδήγηση για την προσθήκη του περιεχομένου που αφορά το διαφορετικούς τύπους αποτελεσμάτων. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Argos? Το Argos είναι δωρεάν για χρήση ερευνητική σε πρότυπα σχέδια διαχείρισης δεδομένων που ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή, αν συνδεθείτε στο argos.opener.eu. Ωστόσο, και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όλοι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν κάνουμε ένα login. Βλέπουμε ότι εδώ, αν είμαστε απλοί χρήστες και κάνουμε και συνδεθούμε για να φτιάξουμε το σχέδιο διαχείρισης δεδομένων, έχουμε μόνο τις πρώτες 1, 2, 3, 5 επιλογές και χρήστες οι οποίοι μπορούν να έχουν κάποια μεγαλύτερη ευελιξία στην παραγωγή προτύπων ή και άλλων να κάνουν χρήση και άλλων extra features που διαθέτουμε έχουν κάποιες επιπλέον ας πούμε κάποια επιπλέον δικαιώματα. Λοιπόν, κάνουμε login στο Argos για να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν διάφοροι πάροχοι με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, το Orchid για να κάνουμε login, ή το Google ή το Opener, όποιο θέλουμε από τους παρόχους αυτούς. Και μπορούμε να συνδέσουμε τα διαφορετικά emails που χρησιμοποιούμε από αυτούς τους παρόχους μέσα από το προφίλ μας. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα που δίνεται μέσα από το προφίλ μας να συνδέσουμε τα διαφορετικά emails μας, γιατί μπορεί εγώ να έχω στο Opener, ας πούμε, να χρησιμοποιώ όταν κάνω login το email που έχω στο Αθηνά, athina.gr, ενώ στο Orchid, για παράδειγμα, να χρησιμοποιώ το Gmail. Και έτσι αυτά θέλω, οπότε μπαίνω στο Argos, να καταλαβαίνει το Argos ότι είμαι ο ίδιος η ίδια χρήστης. Άρα, να συνδέει την παραγωγή μου, το τι έχω παράξει μέχρι τότε και να μην μου ξεχωρίζει τα DMPs στο ένα και στο άλλο email, σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς. Άρα, μπορώ να τα συνδέσω αυτά μέσα από το προφίλ μου.
Εφόσον κάνω login λοιπόν, μπορώ, έχω την δυνατότητα να ξεκινήσω να φτιάχνω το σχέδιο χείρισης δεδομένων. Βλέπουμε εδώ, πατάμε το Start Wizard και ξεκινάμε μεταφερόμαστε σε διαφορετικά στάδια, σε διαφορετικά βήματα και ξεκινάμε να γράφουμε περιεχόμενο. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και κύρια χαρακτηριστικά, κύριες λειτουργίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο Argos, όπως να επιμεληθούμε με το Edit, κάτι που το περιεχόμενο, να κάνουμε Finalize, να οριστικοποιήσουμε το περιεχόμενο που έχουμε ήδη παράξει, προκειμένου για παράδειγμα να το δημοσιεύσουμε, γιατί είναι κάτι πιο στατικό και όριμο. Να ξεκινήσουμε μια νέα έκδοση, πατώντας το New Version, που είπαμε είπαμε ποια είναι τα καλά, ας πούμε, αυτής της έννοιας. Να κάνουμε clone, δηλαδή να αντιγράψουμε όλο το περιεχόμενο ενός DMP και να το βάλουμε αλλού, όλο το περιεχόμενο ενός μιας περιγραφής και να το βάλουμε αλλού. Να κάνουμε export, να κατεβάσουμε δηλαδή, να μεταφορτώσουμε ένα σχέδιο χείρισης δεδομένων, να κάνουμε delete, δηλαδή να διαγράψουμε το σχέδιο χείρισης δεδομένων, να το κάνουμε deposit, να το καταθέσουμε, να το δημοσιεύσουμε κάπου και να το, και να το στείλουμε σε άλλους συνεργάτες για να μας βοηθήσουν να το γράψουν. Συγγνώμη. Και όλες αυτές τις διαφορετικές όλες αυτές τις διαφορετικές δράσεις μπορούμε να τις κάνουμε, βλέπουμε, θα βρούμε αυτά τα κουμπάκια μέσα στο dashboard μας στο main, στο homepage, στην κύρια σελίδα του Argos όταν μπαίνουμε. Λοιπόν, ωραία. Τα templates, τα πρότυπα που έχει το Argos, μάλλον υποστηρίζουν διαφορετικούς τύπους περιεχομένου. Οι τύποι μπορούν να διαφέρουν, όπως βλέπουμε για παράδειγμα σε διαφορετικές, αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο SurveyMonkey ή Google Forms ή το Teams Forms, της Microsoft, δηλαδή τα Forms, αν έχουμε δηλαδή χρησιμοποιήσει κάποιο τέτοιο εργαλείο. Και εκεί βλέπουμε ότι υποστηρίζονται διαφορετικοί τύποι περιεχομένου. Οι τύποι αυτοί μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το τι θέλουμε ο χρήστης να προσθέσει, πώς θέλουμε, τον τρόπο που θέλουμε να προσθέσει την πληροφορία. Μπορεί λοιπόν να δίνουμε δυνατότητα να ο ερευνητής και η ερευνήτρια να βάλουν ανοιχτά περιεχόμενο, γράφοντας δηλαδή προτάσεις και δημιουργώντας το δικό τους κείμενο. Αυτά είναι τα open-ended text, αυτά που βλέπουμε εδώ πάνω αριστερά. Μπορούμε να έχουμε πεδία τα οποία μας βοηθούν να μεταφορτώσουμε κάτι στο DMP. Δώστε μου μισό λεπτό, γιατί μάλλον θα κλείσει το λάπτοπ μου. Πρέπει να το φορτίσω. Χίλια συγγνώμη, αυτό είναι που μου αποσυντονίζει τόση ώρα. Δώστε μου ένα λεπτάκι, γιατί δεν θα ήθελα να μου κλείσει. Ωραία. Συγγνώμη. Μάλλον θα ξεχάσει το πάνω. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές επιλογές για input, όπως είναι boolean, ναι, όχι, select και radio box, δηλαδή μου ανοίγει ένα drop down και επιλέγω εγώ έχω διάφορες επιλογές α, β, γ και επιλέγω μία. Έχω το date picker που μου ανοίγει το ημερολόγιο και επιλέγω επίσης μία ημερομηνία. Έχω το currency που μου δείχνει μέσω του ISO τα διαφορετικά currencies. Και έχω και διάφορα APIs
τα οποία APIs μου βοηθούν στο να καλέσω εξωτερικές πηγές και να φέρω το περιεχόμενο μέσα στο DMP μου και τέτοιες, στο σχέδιο δεδομένων και τέτοια APIs που έχουμε είναι τα μεταδεδομένα, να βρούμε πρότυπα μεταδεδομένα για να χρησιμοποιήσουμε και να, στο σχέδιο δεδομένων μας, να βρούμε μια υπηρεσία του EOSC που έχουμε χρησιμοποιήσει για να, σε διάφορα στάδια της διαχείρισης δεδομένων, να βρούμε τους ερευνητές που έχουν διαφορετικούς ρόλους ίσως στον κύκλο διαχείρισης δεδομένων. Μπορεί κάποιος να είναι data manager, διαχειριστής των δεδομένων, οπότε να προσθέσουμε τέτοιους ρόλους, τέτοιους ανθρώπους και να δώσουμε τους ρόλους τους μέσα από εδώ. Οργανισμούς, άδειες χρήσης, πώς το λένε, δημοσιεύσεις και άλλα. Και μπορούμε να βάλουμε φυσικά και το δικό μας να κάνουμε configure το δικό μας API αν έχουμε, για να φέρει την πληροφορία που έχουμε κάπου σε μια δικιά μας πηγή. Τελικά, αφού αξιοποιήσουμε όλα αυτά, μπορούμε να δημοσιεύσουμε το DMP μας με ένα κλικ. Είναι πολύ απλό. Πατάμε το deposit, επιλέγουμε το ζενόντο, επιλέγουμε ποια από τις δύο κατευθύνσεις θέλουμε να πάρουμε, αν θα κάνουμε εμείς login στο Zenodo αν έχουμε δικό μας λογαριασμό, ή αν θα χρησιμοποιήσουμε, αν δεν έχουμε λογαριασμό, χρησιμοποιήσουμε το Argos. Και απλά με την επιλογή έχουμε κατευθείαν τη δημιουργία του DMP και βλέπουμε κατευθείαν το μόνιμο αναγνωριστικό του DMP, το DMP ID που λέγαμε. Και αν πατήσουμε το κουμπάκι τέρμα δεξιά πάνω, είναι δίπλα έτσι στο μόνιμο αναγνωριστικό, στον αριθμό του μόνιμου αναγνωριστικού, θα πάμε στο Zenodo και θα δούμε κατευθείαν όλη την περιγραφή του DMP και τα αρχεία του DMP, δηλαδή το PDF που έχει ανέβει στο Zenodo με την συγκατάθεσή μας, εφόσον επιλέξαμε να το κάνουμε deposit. Μπορούμε να βρούμε το Argos όχι μόνο στο argos.openeu, αλλά σε διαφορετικά, σε άλλες υπηρεσίες, γιατί συνδεόμαστε με διάφορες υπηρεσίες, κάνουμε συνεργασίες και προσπαθούμε να φέρουμε πιο κοντά διαφορετικά εργαλεία που έχουν κάποια συσχέτιση μεταξύ τους, δηλαδή για παράδειγμα αφορούν διαχείριση δεδομένων. Τέτοιες συνεργασίες είναι με το RoHub, που μπορούμε να ανεβάσουμε διαφορετικά κώδικα, μπορούμε να ανεβάσουμε και να γράψουμε κώδικα, μπορούμε να τον δημοσιεύσουμε τον κώδικα αυτό μετά, και εκεί πέρα έχουμε και τη δυνατότητα να συνδέσουμε και το σχέδιο χειρισμένων δεδομένων μας με αυτόν τον κώδικα και να έχουμε αυτή την εξάρτηση που λέγαμε πριν, ότι είναι απαραίτητη. Και το ίδιο κάνουμε και στο RSpace, που είναι επίσης μια άλλη υπηρεσία που χρησιμοποιείται από κάποιους οργανισμούς και από κάποια επιστημονικά πεδία. Και εκεί πέρα μπορούμε επίσης να συνδέσουμε με τον κώδικα που έχουμε παράξει, με τις διάφορες εικόνες που μπορεί να έχει μια συλλογή μέσα στο RSpace, να συνδέσουμε και το σχέδιο χειρισμένων δεδομένων μας. Άρα να έχουμε πάλι αυτές τις εξαρτήσεις και τις συνδέσεις που λέγαμε. Το Argos χρησιμοποιείται και από άλλους, δεν χρησιμοποιείται μόνο από το Open Air, χρησιμοποιείται και από άλλες χώρες. Για παράδειγμα, έχουν πάρει το λογισμικό στο οποίο τρέχει το Argos και έχουν χτίσει πάνω σε αυτό, συνδέουν τις δικές τους υπηρεσίες για να έχουν δικές τους αυτοματοποιήσεις με συγκεκριμένο υλικό που θέλουν, και τέλος πάντων να το αξιοποιήσουν όπως θέλουν βάσει τις δικές τους πολιτικές. Βλέπουμε εδώ τρία διαφορετικά cases, τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Το ένα είναι στην Πολωνία, που είναι το Εθνικό Κέντρο Supercomputing. Το άλλο είναι στην Ισπανία, το Consortium Madronio, που είναι ένας συνασπισμός διαφορετικών
διαφορετικών πανεπιστημίων στην περιοχή, σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Ισπανίας και Καταλωνία. Και εκεί πέρα υποστηρίζεται όλη η ερευνητική κοινότητα αυτής της περιοχής μέσα από το Argos που έχουν ήδη στήσει και αξιοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. Και στην Πορτογαλία το Portaberta, όπου είναι επίσης μία πλατφόρμα που αξιοποιεί το λογισμικό του Argos για να συνδέσει τα σχέδια χείρισης δεδομένων με δημοσιεύσεις από τα δύο πανεπιστήμια που αυτή τη στιγμή το αξιοποιούν, που είναι το University of Minho και το Polytechnic Institute of Braganza. Τέλος, πριν περάσω στο demo, αν έχουμε 5 λεπτάκια, μας αρέσει γενικά να επικοινωνούμε. Να επικοινωνούμε και όχι να επικοινωνούμε μόνο εμείς σαν Άργος με εσάς, αλλά και το αντίθετο, γενικότερα να υπάρχει μια ωραία κοινότητα που μπορούμε όλοι να έρθουμε κοντά και να μιλήσουμε για το Άργος φυσικά, αλλά και κυρίως για το πώς βλέπουμε τα σχέδια χείρισης δεδομένων, τι χρειαζόμαστε και ποιες είναι οι προκλήσεις και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει αυτή την κοινότητα στο Open Air. Συναντιόμαστε κάθε μήνα, την τελευταία Τετάρτη του μήνα, στις 3 η ώρα δικιά μας, 2 κεντρικής Ευρώπης. Είχαμε την τελευταία μας συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν πολύ ωραία, βλέπαμε γενικότερα το μέλλον. Και μπορείτε να βρείτε βασικά όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αν πάτε στο σύνδεσμο αυτό, όταν θα δημιουργηθούν τα slides. Και χαρά μας να μεγαλώσουμε αυτή την κοινότητα, έτσι όλοι μαζί. Οπότε χαρά μας να σας δούμε και στο πρώτο μας, ας πούμε, το 2024, στο πρώτο μας call εκεί. Τέλος, ήθελα να κλείσω με κάτι πολύ ευχάριστο για την εξέλιξη που έλεγα πριν των DMPs. Το Open Air έχει πάρει ένα έργο το οποίο συντονίζει, το οποίο συνεργάζεται με 38 και κύριους οργανισμούς και ερευνητικές υποδομές στην Ευρώπη και συμπεριλαμβανομένου βασικά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το έργο αυτό το λέγεται Open Science Trails, θα ξεκινήσει το 2024. Σκοπός του είναι να δημιουργήσει όλες αυτές τις διασυνδέσεις που βλέπαμε πριν, το πώς το σχέδιο χείρισης δεδομένων, παρότι το ξεκινά στην αρχή του έργου, διασυνδέεται με όλα τα υπόλοιπα που κάνεις μετά όσο αρχίζεις και διαχειρίζεις τα δεδομένα ή το λογισμικό και το καθεξής. Άρα να έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ υπηρεσιών, αλλά και να έχουμε καλύτερη εκπροσώπηση, καλύτερη εκπροσώπηση από stakeholders, από ανθρώπους στην διαδικασία αυτή. Άρα θα έχουμε και άλλα, έτσι, θα κάνουμε και webinars, θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις όπου μπορείτε να δώσετε feedback και να συμβάλλετε κι εσείς έτσι πιο ενεργά ίσως σε αυτή την προσπάθεια. Κάποια references εδώ, έτσι, βιβλιογραφία για να δείτε αν θέλετε αργότερα. Τα προσωπικά μου στοιχεία επικοινωνίας. Κάνω ένα stop. Έχουμε μήπως ερωτήσεις, να πάρω τώρα τις ερωτήσεις. Νέλη μου, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, Ωραία, αν ωραία. θες να τις απαντήσεις στο chat. Λοιπόν, ωραία. Τέλεια. Ο Νίκος Ιέκας λέει «Good morning and thank you for this very useful event. My question is whether metadata can be used for tackling non-linear, multi-source, multi-layer problems, for example, network and systems, medicine, research for cancer, Alzheimer's disease, pandemics, yeah, okay». Είναι ένα επιστημονικό πεδίο, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, συγκεκριμένα topics. «Or in the context of graph theory, thank you». Ναι, σε όλα. Τώρα αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση για τα μεταδεδομένα. Όπου έχουμε παραγωγή δεδομένων τώρα,
Τι σημαίνει αυτό. Alzheimer's disease, για παράδειγμα, έχουμε παραγωγή συγκεκριμένων τύπων δεδομένου. Έτσι, είναι συγκεκριμένοι τύποι. Υπάρχουν μεταδεδομένα, πρότυπα μεταδεδομένων, τα οποία μπορούμε να βρούμε εδώ, αλλά θα έχουμε πιο hands-on webinar του χρόνου. Αυτό θέλαμε να είναι λίγο πιο εισαγωγικό. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να στείλω την πηγή. Είναι αυτό εδώ. Εδώ μπορούμε να βρούμε πρότυπα μεταδεδομένων, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, Άννα Επιστήμη, αλλά τώρα για το Graph Theory αυτό είναι κάτι πολύ αλλιώς αξιοποιούνται τα μεταδεδομένα εκεί, να το πω έτσι, και είναι άλλη επιστήμη, το Computer Science, δηλαδή είναι άλλη χρήση. Γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα μεταδεδομένων, ανάλογα με τη χρήση που κάποιος θα κάνει μέσα στην επιστήμη του και ναι, ανάλογα το case του. Αλλά θα ήθελα να κάνουμε ένα follow-up με email, αν θέλετε, να μου στείλετε, για να μην καθυστερήσω τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κώστας Βίγλας, καλημέρα σας. Πώς ορίζεται κάποιος ανάτομο στο Άργος? Σχετίζεται με κάποιον οργανισμό φορέα και τους χρήστες του οργανισμού φορέα ή αφορά περισσότερο διαχειριστές του ίδιου του Άργους? Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να γίνει κάποιος admin, θα πρέπει να... Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει, μάλλον να περιμένουμε λίγο. Να δώσουμε ένα λεπτάκι, μήπως μπορέσει να ενωθεί ξανά. Δυστυχώς υπάρχουν και τα τεχνικά προβλήματα, οπότε μέχρι να μπορέσει να ενωθεί ξανά η Έλλη, αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ναι. Βεβαίως η παρακολούθηση δεν δίνεται, αλλά μπορείτε να στείλετε έναν email. Θα σας γράψουμε τα email τώρα στο chat, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας στείλουμε για σκοπούς δικαιολόγησης από την απουσία ή οτιδήποτε. Κάποια άλλη ερώτηση, αν έχει κάποιος που μπορεί να την, που επιθυμεί να την γράψει. Συγγνώμη, δεν με βοηθάει σήμερα, ούτε τα ακουστικά μου το πρωί με βοηθούσαν, ούτε αυτό το Δεν πειράζει, αντίχειρος. Έλληνα. Όχι, όχι. Αχ, λοιπόν, έλεγα, απαντούσα στην ερώτηση του κυρίου Βίγλα για το πώς θα γίνει κάποιος admin. Πρέπει να μας στείλει, είτε σε μένα, να μας στείλει ένα email, είτε σε μένα, είτε στο argos@opener.eu, έτσι περιγράφοντας το σκοπό για τον οποίο το χρειάζεται, υποθέτω για να φτιάξουμε ένα template όπως είδαμε, ένα πρότυπο σχέδιο, και υπάρχει μια διαδικασία έτσι πολύ συγκεκριμένη την οποία πρέπει να ακολουθεί. Αλλά να πω, γιατί γνωρίζοντας ότι ο κύριος Βίγλας είναι στην Ελλάδα, να πω ότι στο πλαίσιο του Open Science Trails θα έχουμε συνεργασία με τον ΣΕΑ, με το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, και θα συνεργαστούμε για να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα για DMPs στην Ελλάδα. Οπότε ίσως να υπάρχει, θα δούμε τα δίδυκα, ακόμα λέω ότι το έργο δεν έχει ξεκινήσει, οπότε θα τα δούμε στην πορεία, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσουμε templates, υπάρχει αυτό σαν προϋπόθεση έτσι, στο έργο αυτό, θα δημιουργήσουμε templates, μπορεί ένα από αυτά να είναι το δικό σας, οπότε αν είναι να μου στείλετε ένα email για να το δούμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Κατά την υπολογή τη συμμετοχή, είχα υποβάλει κάποιο ερώτημα σχετικά με τη χρήση του Άργου που θα απαντηθεί. Για να το υποβάλω εδώ. Μισό λεπτάκι, νομίζω είχα δει ένα ερώτημα. Έχετε δίκιο. Είναι το. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Είναι το. Που λέει δοκίμασα την πλατφόρμα Argos
και χάνονται πληροφορίες, αυτό δεν λέμε. Ναι, λοιπόν, ναι, όντως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια validation rules που αξιοποιούμε, κανόνες τέλος πάντων, οι οποίοι όντως αυτή τη στιγμή δεν σε αφήνουν να σώσεις ένα DMP όταν δεν έχει ολοκληρωθεί. Ανολοκλήρωτο λέμε για, εννοούμε ένα DMP το οποίο DMP έχει και mandatory και υποχρεωτικά πεδία και άλλα τα οποία μπορεί κάποιος αν θέλει να τα απαντήσει. Ανολοκλήρωτο εννοούμε αυτά που δεν είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή εφόσον έχεις βάλει όλα τα υποχρεωτικά και δεν έχεις βάλει κάτι άλλο, δεν γίνεται save. Αυτό το κοιτάμε, ναι, αυτό θα υπάρχει στη δυνατότητα το πρώτο quarter του 2024, άρα θα ενημερώσουμε γι' αυτό τότε. Ευχαριστούμε όμως γι' αυτό. Ευχαριστούμε κι εμείς. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να πάω στο demo, αλλά δεν πειράζει, γιατί του χρόνου θα έχουμε πολλά περισσότερα webinars για το Argos. Ξαναλέω, θέλαμε να είναι λίγο πιο εισαγωγικό αυτό, να δούμε λίγο και τις διαφορετικές έννοιες που βρίσκουμε σε διαχείριση δεδομένων, όχι τόσο δηλαδή μόνο τι είναι το Argos και πώς το χρησιμοποιώ. Και ναι, ελπίζω να ήταν γενικά κάτι χρήσιμο για εσάς. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ό,τι ερωτήσεις υπάρχουν, ό,τι ίσως προβλήματα μπορούν να αντιμετωπίζετε και αυτά μας βοηθούν, έτσι. Γι' αυτό έχουμε και την κοινότητα, άλλωστε, το Argos Community, για να γινόμαστε καλύτεροι. Το feedback μας κάνει πάντα καλύτερους. Έχουμε μπροστά σε Ελλή μου τα emails και για το Open Air Κύπρου και Ελλάδας, οπότε αν οποιοσδήποτε έχει κάποια αναπορία μπορεί να αποταθεί εκεί. Τέλεια. Κάποια άλλη ερώτηση? Νομίζω πως είμαστε και στην ώρα μας. Παρά Ευχαριστώ. τις δικές μου εξόδους και εισόδους. Μία χαρά νομίζω. Έλλη μου, ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσίαση. Έτσι, εισαγωγικά, όπως το είπες και εσύ, ανέφερες προηγουμένως. Να ενημερώσουμε ότι με τον νέο χρόνο θα έχουμε νέα σειρά webinars, όπως συνεχίζουμε εδώ και 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Θα ενημερωθείτε σχετικά με τα καινούργια webinars που θα ακολουθήσουν τον επόμενο χρόνο. Οπότε, να ευχηθούμε με τη σειρά μας καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα Ακριβώς. και θα τα πούμε με τον νέο χρόνο. Ακριβώς. Καλές γιορτές σε όλες και σε όλους. Και σε εσάς, Αναστασία και Σίλβια. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια Λοιπόν, σας. Καλών υπόλοιπων. Γεια σας.